Δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με ένα πρόστιμο 500 εκατομμύρια ευρώ για μια εφαρμογή μιας οδηγίας όσον αφορά στα λίμματα, στα αστικά λίμματα. Και υπάρχουν και κοινότητες που δεν έχουν ξεκινήσει καν τα έργα. Εδώ στο στούντιο θα το συζητήσουμε το θέμα με τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. 500 εκατομμύρια τώρα από το πουθενά δεν είναι λίγος λογαριασμός, δεν είναι μικρός λογαριασμός για πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει. Αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό σκέλος, είναι και το περιβαλλοντικό σκέλος. Ναι, φυσικά. Πάρα αυτά τα λίμματα. Διότι ο λόγος που έχει μπει αυτή ως ο περιορισμός και αυτή η οδηγία βρίσκεται στο γεγονός ότι όταν σκεφτείς μια πόλη, γιατί κυρίως το πρόβλημα είναι στις πόλεις, δεν μπορείς να έχεις τόσες χιλιάδες του κόσμου να χρησιμοποιούν αποχωρητήρια, μπάνια ή οτιδήποτε άλλο και να καταλήγουν όλα σε λάκκους των αποχετεύσεων όπως είχαμε πριν. Κάποια στιγμή ξεκινά ένας κορεσμός, έχεις εξαιρετικά μεγάλη ρύπαση των υπογείων υδάτων που δεν μπορείς να τα διορθώσεις εύκολα και χάνεις και πολλά μεγάλες ποσότητες νερού το οποίο δεν μπορούσες να το αξιοποιήσεις. Γι' αυτό η οδηγία, και έχει σημασία τούτο, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι του 1991. Ένα λεπτό. Η οδηγία είναι του 1991 και έχουμε 2023 και δεν την έχουμε εφαρμόσει ακόμα. Όταν καλά, δεν ήμασταν του 1991 Ευρώπη, αλλά έπρεπε από το. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ξέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τι έπρεπε να κάνουμε. Και μάλιστα μέχρι το 2012 είχαμε και πρόγραμμα μεταβατικό. Είχαμε το θέμα ξανά, να σας πω ότι ξαναπήλησε μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε το 2019, το είχαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και μας εξήγησαν ότι θα λύσουν το πρόβλημα μέχρι το 2027, δηλαδή προγραμμάτισαν να παραβιάσουν την οδηγία. Μας πήρε δικαστήριο η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας καταδίκασε το 20. Ναι. Δεν ξέρω τι ήταν η ποινή, νομίζω ήταν απλά να πληρώσουμε τα έξοδα. Και τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα μας πάρει δικαστήριο και γι' αυτό όλοι μιλούν για εκατομμύρια, πιθανά εκατομμύρια προστιμώ. Τα έργα πόσο κοστίζουν, για να δούμε αν άξιζε και η δουλειά. Δηλαδή, σου λέει ο λογιστής του κράτους, ο υπουργός οικονομικών, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, το κράτος, σου λέει μήπως βάζοντας έσοδα-έξοδα, άσε το περιβαλλοντικό να ασχολούνται οι πράσινοι. Αλλά εγώ που έχω να πληρώσω εδώ πέρα λογαριασμούς, μήπως αξίζει. Ναι, αλλά αφού να πληρώσεις το πρόστιμο και θα κάνεις και το έργο. Μάλιστα. Επομένως είναι ανοησία. Αλλά δεν αξίζει. Ναι, ούτε οικονομικά. Ναι, όχι. Ναι. Είναι ανοησία. Αλλά ξέρω ότι στοιχίζει να κάνεις έναν αποχετευτικό σύστημα. Εντάξει. Έναν είναι αυτό. Το δεύτερο, για να είμαστε σωστοί, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι στις μεγάλες τις πόλεις έχουμε ένα αποχετευτικό σύστημα. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις, από την Πάφο, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, Αμόχωστον και στη Λευκοσία. Το πληρώσαμε και αυτό. Ναι. Τώρα και εκεί υπάρχουν και συμβούλια αποχετεύσεων που κάνουν και πολλά καλή δουλειά. Το μεγάλο το πρόβλημα βρίσκεται στους οικισμούς, δηλαδή μεγάλες κοινότητες, πολλές κοινότητες που είναι κοντά η μια στην άλλη. Έχουμε υποχρέωση σε 31 τέτοιους οικισμούς να κάνουμε αποχετευτικά. Ναι. Υποσχεθήκαμε ότι θα τα κάμναμε. Δεν τα έκαναμε. Ο προγραμματισμός της κυβέρνησης. Και είναι γι' αυτό που έχουμε πρόβλημα τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να τα κάνει ως το 2029. Μας είχαν πει στη Βουλή ότι θα τα κάνουν το 2027. Τώρα έχει πάει ως το 2029. Διαβάζουμε για 13 έργα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι υποκατασκευή. Διαβάζω από το σχετικό δημοσίευμα του Φιλελεύθερου. 16 έργα όμως δεν έχουν αρχίσει καν. Ύψωνα, Σκολώση, Τραχώνη, Επισκοπή, Δάλη, Πέρα Χωριό Νήσου, Λίμπια, Πόλη Χρυσοχού, Περβόλια, Δρομολαξιά. Κίτη, Μενεού, Αραδίπου, Βορόκλινη, Πύλα, Λιβάδια. Αυτά δεν έχουν καν ξεκινήσει. Τα προγραμματίζουν το 29. Και ήδη πήγαμε δικαστήριο το 20 και θα μας ξαναπάρουν το δικαστήριο. Ωραία. Στο περιβαλλοντικό σκέλος έχει επιπτώσεις. Δεν μπορεί να μην έχει. Έχει φυσικά. Πού πάνε τα λίμματα. Μα και μόνο το περιβαλλοντικό. Έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν απορροφούν οι λάκκοι του. Ναι. Και στοιχίζει του πάρα πολλά. Να αφιερώνει του λάκκου κάθε λίγο. Τούτο είναι το ένα. Έχουμε περιοχές που δεν απορροφούν. Έχει περιοχές που ρέουν τα λίμματα στου δρόμου. Έκανα μια άλλη εκπομπή και πιάνναν τηλέφωνο και λέαν το τα πράγματα. Έχει πολλά προβλήματα. Έντια υγειονομικό είναι το θέμα. Ναι. Επομένως, έντια μόνο το περιβάλλον και να μην μολύνω τα υπόγεια νερά. Και να μολύνω τα υπόγεια νερά, καταλαβαίνετε ότι έχει ύστερα το πρόβλημα ότι φωνάζουν οι γεωργοί, δεν μπορεί να αντλήσει νερό για να χρησιμοποιήσει τις καλλιέργειες. Σωστά. Και καταστρέφεις για πολλά χρόνια τα υπόγεια νερά. Δηλαδή, όποτε και να το κοιτάξεις,
σωστό να γίνει το έργο. Πέρα από την περιβαλλοντική πτυχή, την προστασία κτλ. Κτλ. Έχεις και το πλεονέκτημα ότι έχεις πολύ νερό να δώσεις στη Γεωργία. Μια εποχή που έχουμε προβλήματα με το νερό. Υπάρχουν... Δηλαδή είναι win-win. Είναι κέρδος, ναι. Όπως και να το κοιτάξεις. Τα λίμματα αυτά τα αστικά, υπάρχουν τρόποι σίγουρα, το γνωρίζουμε αυτό, επεξεργασίας, ώστε να μετά βέβαια, από καλό. Αυτό να παράγεται αρδεύσιμο νερό. Βέβαια, καλό. Το κάνουμε ήδη. Το κάνουμε ήδη πολλές περιοχές. Δεν θα άξιζε να φτιαχτεί ένα τέτοιο εργαστήριο, εργοστάσιο να κάνει αυτή τη δουλειά? Έχουμε σε όλες τις πόλεις. Έχουμε εργοστάσια σε όλες τις πόλεις που παραλαμβάνουν το νερό και αυτό το νερό το επεξεργάζονται. Μάλιστα. Και το δίνουμε στη Γεωργία. Άρα εγώ καταλαβαίνω δεν το γλιτώνουμε το πρόστιμο εν πρώτης. Έτσι όπως προγραμμάτισε η κυβέρνηση να χειριστούμε τα αποχετευτικά, ήταν σίγουρο και το ξέραμε εδώ και χρόνια. Επαναλαμβάνω, μας το είχαν πει πριν 3 χρόνια στη Βουλή. Αυτή η κυβέρνηση δείχνει καθόλου διάθεση να αντιληφθεί το πρόβλημα? Δεν ξέρω, είμαστε στις αρχές, αλλά έχω πολύ νέα. Δηλαδή, αν οι ίδιοι που συμβούλευαν ναι. την προηγούμενη κυβέρνηση συνεχίζουν να συμβουλεύουν και τώρα. Οι τεχνοκράτες. Ναι. Μάλιστα. Αλλά είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Δηλαδή, θα φύγουν πράγματα πίσω και να προγραμματίσουν τους προϋπολογισμούς τους να κάνουν τα έργα. Διότι καταλαβαίνετε, ένα αποχαιρετικό σύστημα δεν είναι τελειώνει, το κάνει το και τέλειωσε. Είναι δύσκολη. Θέλει προγραμματισμό, σχεδιασμό, να κάνει το χώρο που να κάνει το σταθμό, να κάνει τα κατασκευαστικά έργα, να κάνει συμβούλια διαχείριση, μηχανικού, συντήρηση, να ξεκινήσει να συνδέει τα υποστατικά, να κάνει το σταθμό να λειτουργεί, να δει τι να κάνει με τα στεριά, να δει τα νερά. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και ταλαιπωρία για τι υποδομέ του χωριού, α πούμε, γιατί θα σκαφτεί όλο το χωριό. Ναι. Σωστά. Έργα που θέλουν χρόνια να κατασκευαστούν και χρόνια για να λειτουργήσουν σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά.